Θα πάω σήμερα στον καλό φίλο της συγνότητας, τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, διότι την ίδια ώρα στη γειτονική πλευρά έχουμε εξελίξεις. Έχουμε τον αντίπαλο του Ερντογάν, ο οποίος είναι ο κύριος Κιλιτζάρογλου. Όπως το είχε πει ο κύριος Σταθακόπουλος, έκανε κάποια κουνήματα η κυρία Ξενέρ, μάλλον πήρε αυτό που ήθελε. Θα δούμε τώρα, θα μας τα εξηγήσει. Καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα, εγώ και ο Γιώργο και στους ακροάτες. Πριν από όλα αυτά, θέλω να σε ρωτήσω πώς βιώνεις 8 μέρες αυτή την πρωτόγνωρη, δεν θα την έλεγα, αυτή την απίστευτη κατάσταση, 60 νέα παιδιά κατά βάση, να έχουν φύγει για το έτσι, ούτε τυχαία, ούτε από την κακιά την ώρα, αλλά ακριβώς από την κακοδαιμονία αυτής της χώρας. Και σε ρωτώ, διότι ως νομικός χειρίζεσαι και δημόσιες συμβάσεις. Σωστά. Κοιτάξτε, στο ψυχολογικό είναι δραματικό, έτσι. Δηλαδή, το σοκ, τώρα και δεν είναι λόγια αυτό, γιατί είμαι πατέρας φοιτητών, διότι έχουν μετακινηθεί τα παιδιά μου και εγώ με αυτή τη γραμμή, και διότι ένα κορίτσι, η Αναστασία Παπαγγελή, του γιατρού του Παπαγγελή, από το χωριό μου, ήταν μέσα. Μόλις είχαμε και κηδεία στο χωριό μου, χθες. Μαζί με όλα τα άλλα παιδιά. Επομένως, είναι δραματικό, δεν το συζητώ. Τώρα, αναφορικά με το θέμα της παθογένειας, της ευρύτερης και ειδικά για το συγκεκριμένο συμβάν, αλλά και ευρύτερα τις παθογένειες και τις κακοδαιμονίες δημοσίου, τα έχουν πει και αγορατές, τα έχεις πει και εσύ, σε παρακολουθώ. Είναι έτσι. Η δε γνώση και η εμπειρία μου στα 33 χρόνια δικηγορίας, εκ των οποίων πάρα πολλά ως νομικός σύμβουλος, αλλά και σε θέματα ενασχόλησης με υπουργεία και σε θέματα δημοσίων συμβάσεων κτλ., έχω να σου πω ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι προβληματικό. Δεν απαξιώνω τις προσπάθειες που γίνονται για να διευθετηθεί το θέμα, αλλά είναι δεδαλώδες και έχει μια παθογένεια η οποία ξεκινάει από το η χώρα μας, αν είναι αυτόβουλη, αυτόφωτη ή ετερόφωτη. Εγώ έχω τοποθετηθεί και δεν πήρε εγώ τα λόγια μου, η χώρα μας είναι ετερόφωτη. Για κάποιους αυτό είναι αποδεκτό και αρεστό, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται μες στην ιστορία της μικρής Ελλάδος. Και είναι και άλλοι σαν και εμένα που θεωρούμε ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει όταν ήμασταν βρέφος κράτος, δηλαδή μετά την Ελληνική Επανάσταση, αλλά 200 χρόνια μετά δεν δικαιολογείται. Υπάρχουν παραδείγματα μικρών κρατών που στέκονται πολύ πιο αξιοπρεπώς στο γεωπολιτικό και διεθνές γίγνεσθε καλύτερα από εμάς. Αλλά αυτό είναι δικιά μου θέση. Δημήτρη, ειδικά τώρα σε εμάς, εσωτερικά, ναι, το πώς λειτουργούν οι κυβερνήσεις και πώς διαχέεται από τον Πρωθυπουργό στους υπουργούς και από τους υπουργούς στους υπουργούς και μετά στους γενικούς διευθυντές, φτάνοντας μέχρι το τελευταίο υπάλληλο, στα πάντα, πώς λειτουργεί το δημόσιο, χωρίς να απαξιώνω το φιλότιμο ατόμων, μονάδων, θέλω να πω ότι το έχω ζήσει, το έχω βιώσει, έχω εμπειρία δηλαδή και γνώση, βάζουν πλάτη κάποιοι, δεν αρκεί, χάνεται μέσα στη θάλασσα, τον ωκεανό, η σταγόνα τους, και δυστυχώς το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο βλέπεις, κυρίως τα χρόνια των μνημονίων και των κρίσεων των τελευταίων ετών, όπου η χώρα έχει ουσιαστικά ξεπουληθεί και απαξιωθεί, και όλο αυτό το πράγμα, συν την δικιά μας κακοδαιμονία, συν όλη αυτή η συνθήκη η οποία λειτουργεί, μας έχουν κάνει να είμαστε αυτό το αποτέλεσμα. Και να λέει ο φίλος μας στη Σουηδία προηγουμένως ότι ψάχνει να βρει λόγους να γυρίσει, και τελικά δεν μπορεί να γυρίσει για αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και έτσι είναι τα πράγματα, δυστυχώς, και για τα παιδιά μας που είναι υποψήφοι άνεργοι με πτυχία, με καλύτερες σπουδές ενδεχομένως από αυτές που είχαμε εμείς. Υποψήφοι είναι νεκροί, είναι πρώτα-πρώτα. Ο καθένας από εμάς είναι ανά πάσα στιγμή, γιατί πράγματι δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει από δυστυχήματα, ατυχήματα ή οτιδήποτε, αλλά όταν πηγαίνεις έτσι, λέμε τον επιθετικό προσδιορισμό ότι πηγαίνει, λέει, άδικα. Δεν υπάρχει δίκαιος θάνατος, ενδεχομένως των εγκληματιών, αλλά ο θάνατος έτσι κι αλλιώς, είτε είναι κατά μόνας είτε συλλογικά, έτσι όπως έγινε και φύγανε οι άνθρωποι αυτοί μαζικά, συλλογικά, είναι άδικος έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή δεν υπάρχει δίκαιο θάνατος. Αλλά δυστυχώς πήγανε τζάπα, στην κυριολεξία να το πω πιο λαϊκά, αυτά τα παιδιά, για όλες αυτές τις κακοδαιμονίες που επιμέρους τώρα έχει αναλύσει και μας πονάει και μας πικραίνει όλους. Και πραγματικά νιώθω ότι είμαι μέλος, εγώ ατομικά αναλαμβάνω τη δικιά μου ευθύνη, μιας γενιάς η οποία, τώρα είμαι 58 ετών, παρότι
Ζήσαμε σε καιρούς ειρήνης, είχαμε καλά παιδικά χρόνια το 70 και το 80 ως φοιτητές και πιστεύαμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε αυτή τη χώρα και το μέλλον κτλ. Τελικώς κάναμε μια τρύπα στο νερό και όσοι από εμάς ασχολήθηκαν με τον συνδικαλισμό και την πολιτική, ακόμα χειρότερα. Δυστυχώς δεν έχουμε και αποτύπωμα ως γενιά. Δεν έχουμε να αφήσουμε τίποτα, ημιμόνον λάθη και ο αδελφισμό και 12-13 χρόνια τώρα στην Ελλάδα και στην οικονομία της και στην αξιοπιστία της και στην μεταξύ μας, αν θέλεις, έτσι, σχέση που έχουμε ως κοινωνία, έχουμε να αφήσουμε τίποτα. Απολύτως τίποτα. Δημήτρη, δεν θα μείνω πολύ σε αυτό το θέμα, όμως επικαλούμε μία γνώση και εμπειρία ως νομικός και μάλιστα ελέγχοντας δημόσιες συμβάσεις. Θα σου διαβάσω το μήνυμα του φίλου μας, του καθηγητή παθολογοανατομίας από τη Ρώμη, του Κώστα του Γιαννακάκη. Και θέλω να σε ρωτήσω, γιατί για σένα αυτό που ακούς δεν είναι πρωτογνωρό. Ήρθε εδώ ο Υπουργός Οικονομικών και μας είπε ότι οι Hellenic Train, οι Ιταλοί, θα βάλουν το μοντέλο Intermodal Digital and Green και γεννίασαν και ένα κέντρο έρευνας και τεχνολογίας Ελλάδας. Είναι ήδη που μας φέραν τα σάπια μετασκευασμένα ελβετικά εδώ καινούρια, αλλά για σένα δεν είναι η πρώτη φορά. Θέλω να μοιραστείς χωρίς ονόματα, το σέβομαι αυτό, αυτό που μου έλεγες χθες συζητώντας εν ώψη του σημερινού, ότι εδώ παίρνει τηλέφωνο η γραμματέας ενός πρέσβη τον υπουργό και ο υπουργός σηκώνεται όρθιος. Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς. Γι' αυτό ξεκίνησα, το έχω πει και άλλες φορές σε εκπομπές και ξεκίνησα και τώρα τη σημερινή μου αναφορά, ότι η Ελλάδα από το 1830 και μετά από το πρωτόκολλο του Λονδίνου αποφάσισε να είναι τερόφωτη και όχι αυτόφωτη. Και το αντιλαμβάνομαι για τα νέα κράτη που ιδρύονται μετά, ξέρω εγώ, από επαναστάσεις κτλ. Αλλά αυτό μετά από ένα σημείο και μετά πρέπει να περάσει. Ακόμα για κάποιους ορθώς κάνουμε, έτσι, και είμαστε εξαρτώμενοι πλήρως και ετερόφωτοι, γιατί είμαστε μικρή χώρα και δεν μπορούμε αλλιώς. Δηλαδή, αν ήμασταν μόνοι μας, θα μας είχε φάει ο λύκος. Υπάρχει μια άποψη τέτοια. Δεν εστερνίζομαι. Θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε μεγαλώσει και έχουμε οριμάσει ως κράτος και ως πολίτες. Και όχι υπήκοοι. Γιατί πολλοί μας θέλουν να είμαστε υπήκοοι, υπό και ακούω. Εγώ προτιμώ να είμαι πολίτης. Δυστυχώς υπάρχει μια παθογένεια αυτή που είπες και συνέβαινε πάντοτε από την εποχή την ιστορική. Όταν ερχόντουσαν εδώ γαλλικές κανονιοφόροι και βομβάρδισαν την Αθήνα, οι Βρετανικές, για να περάσουν αυτό που θέλανε, ή πήγαινε, ξέρω εγώ, κάθε εξωματικός και κοπάναγε το χέρι του πάνω στο γραφείο του Όθωνα και τότε ήταν και ξένος Όθωνας και του λέγε: αυτό θα γίνει, θα γίνει, και αυτό γινόταν. Είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Είναι τραγική μας η μοίρα, δυστυχώς. Να κλείσω αυτό το κεφάλαιο, θα σου κάνω ένα ερώτημα. Δεν θα σε βάλω στο πολιτικό που παρετήθηκε υπουργός, αλλά δεν παρετείται από υποψηφιότητα, άρα εν δυνάμει διεκδικεί ασύλια. Θα σου βάλω κάτι άλλο. Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων όταν ο νέος υπουργός είναι εξαχιστίας συγγενής με αντιπρόεδρο εταιρείας που έχει αναλάβει εργολαβίες όλα αυτά τα χρόνια για την ασφάλεια, τη σηματοδότηση και την τηλεδιοίκηση στον ΟΣΕ. Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Ναι, και γι' αυτό το λόγο, όσοι ασχολούμαστε με κάποιο τρόπο με το δημόσιο, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε ποθενέσχες. Μέσα στο ποθενέσχες δηλώνουμε και συγγενείς μας. Επομένως, θεωρείται απριόρι εκ του νόμου ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων όταν υπάρχουν σχέσεις και συγγένειες, θέματα τα οποία ελέγχεις. Σκέψω ότι όταν κατά καιρούς, ας πούμε, έχει χρειαστεί να ασχοληθώ με δημόσια θέματα, αυτομάτως η δικηγορική μου ιδιότητα μπαίνει σε αναστολή. Αυτά δεν μπορώ να δικηγορήσω ελεύθερα. Αυτομάτως, έτσι, εκ του νόμου. Mm-hmm. Και πέραν τούτου, είμαι υποχρεωμένος να κάνω ποθενέσχες, να απέχω μετά της δικηγορίας για ανάλογα 6 μήνες, μπορεί και μέχρι 3 χρόνια, ανάλογα την περίπτωση, να απέχω της δικηγορίας από συναφή αντικείμενα. Για να μην κάνω άγρα πελατείας. Δηλαδή, είμαι κάπου ασχολούμενος, στη συνέχεια φεύγω από εκεί, έχω κάνει γνωριμίες και τους παίρνω ιδιωτικά ως πελάτες. Παγορεύεται αυτά εκ του νόμου. Δηλαδή, αυτά είναι εκ των νόμων κάνε. Μάλιστα. Πόσο να είσαι υπουργός και να συστήνεις επιτροπή διερεύνησης, Μάλιστα. Τα λέει ο νόμος. Τώρα τι να πω εγώ. Απλώς λέω ότι ο νόμος και το πόθεν έσχες που κάνουμε όταν μπλέκουμε με θέματα δημοσίου μας λέει μέσα ότι και κάνεις και δηλώσεις, ας πούμε, και συχνά κάνεις και σε συμβόλαια που κάνεις σε πνευματικές πράξεις, σου δηλώνεις τι συγγενείς έχεις, πού μπορεί να εμπλέκεσαι, αν οι συγγενείς σου έχουν σχέση με το δημόσιο, αν έχουν σχέση με δικαστικές αρχές, τα πάντα δηλώνει. Όσοι κάνουν πόθεν έσχες και μας ακούνε τώρα, το γνωρίζουν. Τα λέει ο νόμος, δηλαδή. Τι να πω τώρα. Δηλαδή,
σου λέω, μπλέκω κάπου, κατά ανάθεση, και σου λένε δεν δικηγορείς το επόμενο χρονικό διάστημα, σαν αναστολή. Αυτά λέει ο νόμος. Τελευταίο ερώτημα για αυτό το κεφάλαιο. Επειδή τις γνωρίζεις καλά τις δημόσιες συμβάσεις. Ένα είναι η παθογένεια του δημοσίου. Η σύγκρουση διευθυντών, διευθυντής... Ναι, εντάξει. Θέλω να σε ρωτήσω από την εμπειρία σου. Γίνεται παιχνίδι από τις μεγάλες εταιρείες οι οποίες παίζουν το ρόλο σε μια χώρα υπό επιτροπία «εγώ θα κοντράρω εσένα και εσύ εμένα, θα αυξήσουμε το συμβατικό αντικείμενο ή με τις παρατάσεις το ποσό που έχουμε και δεν θα κάνουμε και τίποτα». Και εδώ, εταιρείες που διαχειρίζονται διόδια, Δημήτρη, είναι ίδιες εταιρείες που θα εγκαταστήσουν και συστήματα ασφαλείας στο σιδηρόδρομο. Να τον κάνουν δηλαδή πιο ανταγωνιστικό σε μέσο που κατέχουν ήδη. Κοίταξε, Γιώργο μου, και στην Ελλάδα και στην Τουρκία και σε πολλές χώρες υπάρχουν μεγάλες εταιρείες δημοσίων έργων κατασκευαστικές, οι οποίες έχουν πάρα πολλές θηγατρικές με ποικίλα αντικείμενα. Έτσι, δεν χρειάζεται να πω ονόματα, ονόνοιτο. Λοιπόν, στην Τουρκία του δεν εμπεσλίτσεται, σημαίνει συμμορία των πέντε. Πέντε μεγάλες κατασκευαστικές με 100 θηγατρικές από κάτω στα πάντα. Από νερά, ενέργεια, τρόφιμα, κατασκευές, δημόσια έργα, ιδιωτικά έργα κτλ. Επομένως, αυτή με μια μητέρα εταιρεία, πολλές θηγατρικές, σε όλους τους δημόσιους διαγωνισμούς, ό,τι αντικείμενο και να αφορούν οι δημόσιοι διαγωνισμοί, υποβάλλουν οι ίδιοι υποψηφιότητα. Δηλαδή, έχω εγώ πέντε δικές μου εταιρείες, υποβάλλουν και πέντε εταιρείες οι δικές μου προσφορά για να υπάρχει τάχα μου ανταγωνισμός και θεωρητικά υπάρχει. Πρακτικά όμως, το έργο, όπου και να πάει από αυτές τις πέντε εταιρείες, εμένα θα καταλήξει. Έτσι λειτουργεί το σύστημα των δημοσίων συμβάσεων και στην Ελλάδα, στην Τουρκία και παντού. Το ίδιο γίνεται, δηλαδή, να πω εγώ και με τα υλικά, επειδή μου γράφαν προηγουμένως. Να το αναλογιστούν αυτοί που μου τα γράφαν. Την κλοπή από τους Ρωμά του Χαλκού, που καταλήγει από τα σκραπ. Σε αυτές τις εταιρείες καταλήγει. Τι δεν καταλαβαίνουν. Τι δεν καταλαβαίνουν. Οι εταιρείες είναι συγκεκριμένες σε όλες τις χώρες. Δεν αφήνουν εύκολα να μπουν ξένες. Καμιά φορά γίνονται κοινοπραξίες εταιριών για τα δημόσια έργα, και ξένων και ελληνικών. Οι ελληνικές σπάνια μπορούν να πάνε στο εξωτερικό και να σταθούν, τους πετάνε έξω. Όμως οι ξένες εταιρείες συχνά έρχονται στην Ελλάδα, κάνουν κοινοπραξίες με τις ελληνικές, αναλαμβάνουν τεράστια έργα και γι' αυτό το λόγο μην παραξενεύονται οι ακροατές όταν βλέπουν τους υπεργολάβους, που η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν ορίζει την εθνικότητα των υπεργολάβων, ορίζει την εθνικότητα μόνο για τους εργολάβους να είναι ευρωπαϊκή, αλλά για τους υπό-εργολάβους δεν αναφέρει την εθνικότητα. Γι' αυτό το λόγο οι υπεργολάβοι συχνά στα δημόσια έργα στην Ελλάδα είναι Τούρκοι. Και δίνουν και τη λεγόμενη δάνεια εμπειρία, όπως λέμε στα δημόσια έργα. Είναι φτηνή η προσφορά τους, άρα λοιπόν μπορεί να είναι ανταγωνιστική. Και εδώ πέρα έχετε και όρος τι σημαίνει οικονομικότερη και τι σημαίνει συμφερότερη προσφορά. Οικονομικότερη σημαίνει μια φτηνή, ο λαός μας λέει το φτηνό κρέας όταν είναι σκύλι, και είναι και η συμφερότερη, η οποία μπορεί να είναι πιο ακριβή, αλλά να έχει μεγαλύτερες εγγυήσεις, μεγαλύτερα στάνταρ και σε βάθος χρόνου τέλος πάντων υλοποίησης και συντήρησης. Το θέμα λοιπόν των δημοσίων έργων, πώς παλιά σπάγανε. Τώρα πώς ελέγχονται, που υπάρχουν ελεγκτικά όργανα. Πώς σκαρφίζονται κόλπα για να παρακάμψουν τους ελέγχους. Το κολόκουρο είναι μπροστά τους, δηλαδή παιδική ασθένεια. Αυτό μου λες. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Οι προσφυγές που γίνονται μετά στο Συμβούλιο Επικρατείας ή ανάλογα, ξέρω εγώ, αφορά ελεγκτικό όργανο, όπως είναι το ελεγκτικό συνέδριο κτλ. Και οι προσφυγές που γίνονται και τι πελά βρίσκουν οι δικαστές, το ξέρουν οι ίδιοι. Και τι πιέσεις δέχονται οι δικαστές, και απειλές δέχονται οι δικαστές. Και επί προσωπικού, μετά από προσφυγές που κάνουν οι συνάδελφοί μου ως πληρεξούσιοι δικηγόροι εταιριών, οι οποίοι προσφεύγουν και ονομαστικά βάλουν κατά ανθρώπων και ελεγκτών, αυτών που έχουν βάλει υπογραφή από κάτω στους ελέγχους. Αυτά είναι δηλαδή γνωστά, δεν λέω κάτι τώρα δηλαδή κρυφό μυστικό. Αυτά είναι γνωστά, ας πούμε, πάρα πολλά χρόνια για το θέμα της δημοσίας συμβάσεων. Και ό,τι ελεγκτικά όργανα και να υπάρχουν, που υπάρχουν, πάντοτε είναι ένα βήμα μπροστά. Και τα παρακάμπτουν. Δημήτρη, θέλω να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο. Θα απαντήσει σε ένα ακροατή μόνο, που είναι εύλογο το ερώτημα, τον Νικόλα. Ρωτήστε, λέει, παρακαλώ τον καλεσμένο σας, αν συμβάσεις που γίνονται σε άλλα κράτη προχωρούν βάσει του χρονοδιαγράμματος ή αν συμβαίνει αυτό που γίνεται εδώ πάνω στις καλένδες. Να πω στον Νικόλα ότι σε άλλα κράτη, ακούσαμε τι μας είπε ο υπεύθυνος του σιδηροδρομικού δικτύου Γαλλίας-Ισπανίας, ο συμπατριώτης μας. Μας είπε εδώ ότι εμείς δεν τολμούσαμε να πάμε το φάκελο αν δεν είχαμε συστήματα ασφαλείας. Πώς να τον πάμε το φάκελο? Εδώ τον πάμε το φάκελο. Λοιπόν, γίνονται βάσει χρονοδιαγράμματος αλλού ή συμβαίνει αυτό που γίνεται εδώ? Το χρονοδιάγραμμα υπάρχει παντού. Επικαλούνται όμως πάντοτε. Υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία, η οποία είναι ενσωματωμένη
σε νόμους στην κάθε χώρα. Έτσι. Σε εμάς είναι ο 44-12 του 16, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα. Είναι ο Σωμάτος Ευρωπαϊκής Οδηγίας όμως. Εκεί πέρα υπάρχει το άρθρο 32 και άλλα άρθρα τέλος πάντων που μιλάνε για απρόβλεπτα. Δηλαδή σου λέει: δίνω ένα χρονοδιάγραμμα, θα υλοποιήσω το έργο τότε, αλλά έχει προέξει ένα απρόβλεπτο. Το ελεγκτικό όργανο κοιτάει το απρόβλεπτο, αν συντρέχει, και σου λέει: δεν συντρέχει το απρόβλεπτο, οπότε το κόβει και σου λέει: υλοποίησε ή παρετήσω. Αν παρετηθεί από το έργο μένει ανολοκλήρωτο, άρα τι γίνεται εκεί. Αν σου πει συντρέχει εν μέρη ευλογός λόγος, ας πούμε, σου λέει θα σου δώσω μια αναβολή ή θα σου δώσω μερική ανάθεση στο προσήκον μέτρο, δηλαδή τόσο όσο, αλλά για τα υπόλοιπα θα ξανακάνεις διαγωνιστική διαδικασία και θα στο δίνω όλο τώρα. Αυτά τα ορίζουν οι νόμοι, συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο κτλ. Το απρόβλεπτο, η επίκληση του απρόβλεπτου συμβαίνει και στο εξωτερικό, σαφώς. Δηλαδή είχα ένα χρονοδιάγραμμα, προέκυψε ένα απρόβλεπτο, θέλω παράταση. Και επομένως αυτή η παράταση θα μου δώσει και μεγαλύτερο κόστος στο έργο. Επομένως θέλω και άλλα χρήματα. Στην Ελλάδα όμως, δυστυχώς, γινόταν και γίνεται κατάχρηση. Δηλαδή πάντοτε γίνεται η επίκληση. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει μια προμήθεια, ένα έργο, οτιδήποτε είναι αυτό, από μεταφορά μαθητών με πούλμαν μέχρι δρόμος και από θέματα ενέργειας ή συγκομιδής σκουπιδιών ή μεταφορά σκουπιδιών για κομποστοποίηση σε συγκεκριμένα σημεία στην Ελλάδα, πάντοτε θα υπάρξει, πάντοτε, δηλαδή να το θεωρούμε κανόνα, ότι θα υπάρξει επίκληση απροβλέπτου και ότι βγήκαμε εκτός χρονοδιαγράμματος. Επομένως μεγαλώνει και το κόστος. Αυτό είναι δεδομένο, δηλαδή δεν είναι εκτός. Και μια ερώτηση νομικής υφής από τον καπετάν Αναστάση. Σε πολλές ναυτιλιακές γνωρίζω κόσμο, όπως την αφεντιά μου, που μαζεύουμε υλικό των δυστυχημάτων για διερεύνηση για τυχόν χρήση στο μέλλον, σε παρόμοια περιστατικά που θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε, υπάρχουν ηλεκτρονικές τράπεζες ατυχημάτων και αναλύσεων, στις οποίες μπαίνουμε για να ζητούμε βοήθεια. Η απορία όλων μας είναι η εξής, και επειδή ο κύριος Σταθακόπουλος είναι νομικός. Γιατί δεν φωνάζουμε κάποιον διεθνή οργανισμό δυστυχημάτων για τα τρένα να επιληφθεί της υπόθεσης, όπως τα αεροπλάνα με την IATA? Εύλογο ερώτημα, δεν ξέρω να το απαντήσω. Και εγώ έχω την ίδια απορία και θα το πάω ακόμα παραπέρα. Γιατί σε θέματα, ας πούμε, ναυτιλίας, μας είπε τώρα ο ακροατής μας, και ενώ έχουμε τη γνώση και την εμπειρία και ως εταιρείες και ως άτομα, ως προσωπικότητες, ως επαγγελματίες, είμαστε κορυφαίοι στο θέμα αυτό, γιατί σε πολλά θέματα ναυτιλίας στο Υπουργείο, με το αρμόδιο, χωλαίνουμε. Γιατί σε θέματα αναλύσεων εξωτερικής πολιτικής και σε θέματα λειτουργικά που θα πάμε μετά, έχουμε κορυφαίους αναλυτές που πέφτουν μέσα, και γιατί αυτοί δεν αξιοποιούνται? Έλατε, γιατί δεν έχουμε Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας? Γιατί πώς θα κάνουν πάρτι όλοι αυτοί που περιγράφουμε και μετά θα διαχέουμε τις ευθύνες διαχρονικά?